Ο κύριος Παναγιώτης Κρανιδιώτης, λοιπόν, υποψήφιος με το ποτάμι στη Λακωνία. Καλημέρα κύριε Κρανιδιώτη από τα Κύθυρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Βατικιώτης λοιπόν, εξάλλου το όνομα Κρανιδιώτης, εσείς θα μας πείτε, εγώ νομίζω ότι είναι βατικιώτικο όνομα, έτσι. Ναι βέβαια, και οι δύο γονείς μου είναι από τον Άγιο Νικόλαο Βιών απέναντι, ακριβώς από τα Κύθυρα. Mm-hmm. Και έχω μεγαλώσει βλέποντας καθημερινά το νησί από το σπίτι. Τα Κύθυρα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα πλούσιο βιογραφικό βλέπω εδώ. Θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα για εσάς στην αρχή και μετά να πάμε στα άλλα. Βεβαίως. Λοιπόν, για πείτε μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκίνησα την καριέρα μου σαν μηχανικός εμπορικού ναυτικού. Mm-hmm. Ταξίδεψα σε διάφορους τύπους πλοίων, δηλαδή δεν... Είχα θαλάσσια υπηρεσία, τόσο σε φορτηγά, σε γκαζάδικα, σε κρουαζιερόπλια. Το 2004 εγκαταλείπω τη θάλασσα. Έρχομαι πίσω στην Λακωνία, ξεκινάω τη δικιά μου εταιρεία, τη Χίλων Πληροφορική, και παράλληλα συνεχίζω σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, ως μαθηματικός. Από εκεί και πέρα, την πενταετία αυτή, 2004-2009, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ασχολούμαι κυρίως με έργα του δημοσίου, με έργα όπως η αναβάθμιση των εφοριών στο τάξης, ως σύμβουλος σε δήμους, προσπαθώντας να τους βοηθήσω στα θέματα μηχανογράφησης. Σχεδιάζουμε στη Σπάρτη ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δυστυχώς έχει καταληφθεί, το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών, mm-hmm. για το οποίο συζήτησα πριν από κάποιες μέρες με τον νέο Δήμαρχο Σπάρτης, τον κύριο Βαλιώτη, πώς θα μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε ξανά. Το 2009 πηγαίνω στην ομάδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού, ναι, ο οποίος έδειχνε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες, του Γιώργου Παπανδρέου. Και εκεί πέρα η ομάδα μας ασχολείται με θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υλοποιούμε τη διάβγεια που ανεξαρτήτως άλλων πολιτικών επιλογών ή διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων, νομίζω ότι είναι... Όλοι συμφωνούμε ότι είναι μια από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Βοηθάμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων και πλήθος άλλων μικρότερων δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μένω στην ομάδα αυτή τόσο με τον κύριο Παπαδήμο, με τον κύριο Πικραμένο, αλλά και με τον κύριο Σαμαρά 6 μήνες. Ξέρετε, τα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι θέματα που ανεξαρτήτως πολιτικών θέσεων είναι σημαντικά και χρήσιμα για τη λειτουργία του κράτους. Σωστό. Από εκεί και πέρα, το 2013 γυρνάω στον ιδιωτικό τομέα για ένα χρόνο που ασχολούμαι με θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών, και από το Σεπτέμβριο είμαι σύμβουλος του Δημάρχου Αθηνών, του κ. Καμίνη, για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πλούσιο βιογραφικό λοιπόν, κύριε Κρανιδιώτη, και είναι έτσι παρήγορο να βλέπουμε νέους ανθρώπους έτσι να ασχολούνται με την πολιτική, και θα ήθελα την πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω να είναι: τι είναι αυτό που σας έκανε να επιλέξετε να συμπορευτείτε με το ποτάμι, με τον κύριο Θεοδωράκη? Μάλιστα. Όπως λέω πολύ συχνά, η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια καμπή αντίστοιχη αυτή που έζησε το 1974 με τη μεταπολίτευση. Αναπεριόδους ζούμε τέτοιες στιγμές της ιστορίας που τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι η κρίση έχει προκαλέσει και μια ανάγκη να εκφραστούν νέες ιδέες, να μετασχηματιστούν οι διάφοροι χώροι. Νομίζω ότι οι διακρίσεις που υπήρχαν την περίοδο της μεταπολίτευσης δεν μπορούν να ισχύσουν σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα υπάρχει μια ανάγκη από ένα κεντρό μεταρρυθμιστικό χώρο, ο οποίος θα μεταρρυθμίσει τόσο τις κρατικές δομές όσο και θα ασχοληθεί με την οικονομία, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη ελεύθερη αγορά,
αλλά την ίδια στιγμή θα προστατέψει τα κοινωνικά δικαιώματα και θα προσπαθήσει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να ενταχθούν στην παραγωγή με ανθρώπινο, πρόσημο. Αυτή η θέση, αυτός ο χώρος, ο οποίος για μένα βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένας μεγάλος χώρος που χωράνε και μπορούν να εκφραστούν τόσο φιλελεύθερες ιδέες είτε στο κοινωνικό πεδίο είτε στην οικονομία, αλλά την ίδια στιγμή δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε μια ανθρώπινη ζωή, αλλά να είμαστε την ίδια στιγμή και ανταγωνιστικοί απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, για να μπορούμε να επανακτήσουμε τελικά την αξιοπρέπεια την οποία έχουμε χάσει. Βεβαίως. Πάμε σε ερώτηση ακροατή, γιατί έχουμε και ερωτήσεις ακροατών. Το ποτάμι είναι ένα ακόμα νέο που δεν κουβαλά το βάρος των αποφάσεων που έχουν πάρθει για τη χώρα. Πέστε μας όμως ποιες είναι οι προτάσεις σας για τη διαχείριση του χρέους, ακροατής. Μας ρωτάει. Λοιπόν, θα απαντήσω, οι προτάσεις μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Ξέρετε, πιστεύω ότι οι δανειστές μας ή οι αγορές, νομίζω ότι είναι έτοιμες να συζητήσουν σε λογική βάση το οτιδήποτε. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι η έλλειψη αξιοπιστίας. Δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλα αυτά τα χρόνια, και το έχω ζήσει από μέσα, σε μια κατάσταση στην οποία υποτίθεται υπογράφουμε κάποιες συμφωνίες, οι οποίες πιστέψτε με, το 90% των μνημονίων, και μπορεί να μην αρέσει σε πολύ κόσμο να το ακούει αυτό, αλλά το 90% όσων περιλαμβάνονται στο μνημόνιο είναι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θα έπρεπε από μόνοι μας να έχουμε προτείνει να τις εφαρμόσουμε. Δυστυχώς, μόνο ένα μέρος αυτών, ένα ελάχιστο μέρος, και το οποίο είχε να κάνει με συγκεκριμένους ανθρώπους αυτά τα πέντε χρόνια, εφαρμόστηκαν. Άρα δεν έχουμε αξιοπιστία στην εφαρμογή όσων υποσχόμαστε. Δεύτερον, έρχεται μια νέα δύναμη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα τι λέει, ότι εγώ δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε απόφαση έχει πάρθει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα χάνουμε και την αξιοπιστία μας απέναντι σε αυτούς που συνδιαλλάζονται μαζί μας. Νομίζω ότι αν αναλογιστούμε την ίδια διαδικασία στην πραγματική μας ζωή, πώς θα συμπεριφερόμαστε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε τηρεί τις δεσμεύσεις τις οποίες παίρνει, αλλά ακόμα και αν αυτές είναι καλές για τον ίδιο τον εαυτό, δεν μπαίνει στη διαδικασία να τις τηρήσει, πώς είναι δυνατόν να διαπραγματευτούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι νομίζω ότι το πολύ βασικό που πρέπει να κάνουμε, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα έχει τη στήριξη πολλών κομμάτων, πρέπει να επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας. Πρέπει να δείξουμε ότι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν επιτέλους θα τα κάνουμε, και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε όλοι μαζί, συντεταγμένα, σοβαρά, και εκεί νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στη συζήτηση με τον οποιοδήποτε. Με όποια λύση. Μπορεί η λύση να είναι ακόμα και το κούρεμα του χρέους, αλλά δεν μπορείς να ζητάς κούρεμα του χρέους όταν δεν έχεις λύση τα του οίκου σου. Μάλιστα, βεβαίως. Να πάμε σε μια ερώτηση ακροάτριας. Αν αύριο είστε μέσα στην κυβέρνηση, οι άστεγοι θα βρούνε στέγη, μας ρωτάει η ακροάτρια. Αν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, τα θέματα κοινωνικής πολιτικής είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Η δικιά μας η θέση είναι η εξής. Υπάρχει το πεδίο της πραγματικής ζωής. Στην πραγματική ζωή η ζωή είναι δύσκολη, η ζωή είναι ανταγωνιστική. Εκεί πρέπει να έχουμε όλη υπόψη ότι θα μπούμε μέσα στη μάχη της ζωής, θα πάρουμε την ευθύνη μας, θα μπούμε όλες μας τις δυνάμεις και θα παλέψουμε. Από εκεί και πέρα, αν κάποια στιγμή τα πράγματα έρχονται δύσκολα και δυστυχώς ή δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, εκεί έρχεται ο ρόλος του κράτους, το οποίο πρέπει να βοηθήσει σε πρώτο στάδιο να ξεκουράσει τους ανθρώπους και να τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν ξανά παραγωγικοί. Αν για κάποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξαναμπούν ποτέ
μέσα στην πάλη της ζωής, τότε έχει σκοπό να τους προστατέψει. Τώρα, για τους άστεγους, για να μπορέσουμε να έχουμε την κοινωνική πολιτική η οποία θα δώσει στέγη στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, πρέπει να παράξουμε οι υπόλοιποι που δεν είμαστε άστεγοι πλούτο. Η ευθύνη είναι δικιά μας. Εάν μια κοινωνία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μπορέσει να βοηθήσει τους συνανθρώπους της, δεν μπορεί να περιμένει από κανέναν να τους βρει σπίτι. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε είναι να δούμε πώς θα παράξουμε πλούτο. Για να πούμε ότι ένα κομμάτι αυτού του πλούτου, του οποίου θα μας περισσεύει, θα μπορούμε να το δίνουμε στους ανθρώπους που είτε περιστασιακά είτε μόνιμα δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία παραγωγής πλούτου. Μάλιστα. Κύριε Κρανιδιώτη, μια τελευταία ερώτηση και ερώτηση και από τον συνεργάτη μας, τον κύριο Λαμπρινίδη, από τα νέα και ανακοινώσεις των Κυθήρων. Θα θέλαμε να μας πείτε τις θέσεις σας για το αγκυροβόλιο των Βατίκων. Βεβαίως. Ναι. Καταρχήν να πω ότι θεωρώ την ναυτιλία σε όλες τις διαστάσεις ως πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή. Τα Βάτικα έχουν ζήσει τις καλύτερες στιγμές τους όταν επένδυσαν στην ναυτιλία. Είμαι από ένα ναυτικό μέρος, είμαι από μια ναυτική οικογένεια. Οι άνθρωποι στα Βάτικα έχουν και τεχνογνωσία και εμπειρία στα θέματα της ναυτιλίας και δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε συζήτηση η οποία αποκλείει την ναυτιλία από τον τόπο. Είμαστε ένας ναυτικός τόπος. Όσο καιρό ταξίδευα, πιστέψτε με, έβρισκα συνέχεια μέσα στα πλοία πληρώματα από τα Βάτικα. Τόσο σε ελληνικές εταιρείες, όσο και σε εταιρείες οι οποίες είχαν μεικτά πληρώματα σε μεγάλες εταιρείες διεθνοποιημένες. Έχουμε πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, υψηλής δύναμης και υψηλής ποιότητας. Λοιπόν, τώρα, σχετικά με το αγκυροβόλιο. Ναι, ναι. Τα Βάτικα βρίσκονται στο κέντρο της Μεσογείου. Mm-hmm. Είναι μια στρατηγική θέση, την οποία δεν πρέπει να την αγνοούμε. Είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουμε. Εάν θα είναι το αγκυροβόλιο μέσα στα Βάτικα, αν θα είναι μέσα στον κόλπο, αν θα είναι έξω από τον κόλπο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω. Mm-hmm. Εγώ πολιτικά υποστηρίζω ότι τα Βάτικα πρέπει να επενδύσουν στην ναυτιλία. Mm-hmm. Πρέπει να επενδύσουν σε λιμενικές εγκαταστάσεις σοβαρές, οι οποίες θα μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο κρουαζιερόπλοια όσο εμπορικά πλοία, τα οποία θα φέρουν λακωνικά προϊόντα και θα τα εμπορεύονται στο εξωτερικό, όσο τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται τόσο στη Μονεβάσια όσο στην Ελαφόνισο όσο και στα Κύθυρα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω πού θα γίνει ακριβώς αυτή η επένδυση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστέψτε με ότι από την επόμενη μέρα, αν έχω τη δυνατότητα, θα θέσω μια ανοιχτή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, να δούμε τι χρειάζεται να γίνει για να είναι βιώσιμη και ρεαλιστική η λύση αυτή. Mm-hmm. Και όχι μάλιστα να περιοριστεί σε αυτό το επίπεδο, αλλά να επεκταθεί. Μπορεί να έρχεται περισσότερος κόσμος, να μπορούν να έρχονται περισσότερα προϊόντα, να μπορούν οι υπηρεσίες να γίνουν πιο φτηνές και να μπορούμε να δώσουμε αξία στην περιοχή μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο, δυστυχώς, κάποιοι να κάνουν σπέκουλα πάνω στην αντίδραση του κόσμου. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι πάγια θέση μου. Είμαι έτοιμος να συζητήσω την οποιαδήποτε λύση, ανοιχτά. Γιατί ξέρετε, όταν γίνεται κλειστά ή γίνεται στα καφενεία χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για το ποια είναι τελικά αυτή η επένδυση, δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους να καπηλεύονται την ανησυχία του κόσμου και κάποιους άλλους να κάνουν παράτυπα τις όποιες εργασίες. Mm. Όχι, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίζει το πώς ακριβώς και πού ακριβώς θα γίνονται όλες οι εργασίες. Και κάτι για το θέμα του περιβάλλοντος. Ναι, ναι. Ξέρετε, εγώ έχω μείνει απέναντι, έχω περάσει όλα μου τα καλοκαίρια στις παραλίες των Βατίκων. Ναι. Έχω ζήσει το να περνάνε τα καράβια και να ρίχνουν τα απόβλητά τους, ναι, και τα πετρέλαιά τους, και να βρωμίζουν τις παραλίες. Το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ τεράστια υποκρισία
να θεωρούμε ότι για όλα μπορεί να φταίνε, μπορεί να φταίνε τα καράβια στον κόλπο. Την στιγμή που εμείς οι ίδιοι ρίχνουμε πλήθος, δεν έχουμε προσέξει τους κυκλοφόρους ορίζοντες, οι οποίοι είναι μολυσμένοι περισσότεροι από τα φυτοφάρμακα, έχουν δημιουργήσει εκτροφισμό σε όλη την περιοχή. Και γενικά το θέμα του περιβάλλοντος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θεωρώ ότι αν επενδύσουμε στην ναυτιλία, θα βοηθήσουμε ο έλεγχος που υπάρχει να επεκταθεί και στα διερχόμενα πλοία και τελικά κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το πρόβλημα που οποιοδήποτε περνάει από το στενό κυθύρων Ελαφωνήσου πετάει τα απόβλητά του στην περιοχή θεωρώντας ότι είμαστε η χαβούζα της Μεσογείου. Ακριβώς. Εγώ προσωπικά και σαν Λάκωνας και σαν Ήλας δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αναπτύσσοντας την ναυτιλία θα έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε να υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση, να υπάρχει περισσότερος έλεγχος, να δουλέψουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε και το περιβάλλον αλλά και την οικονομία που έχουμε τόσο ανάγκη. Πολύ ωραία. Κύριε Κρανιδιώτη, καλή προσωπική επιτυχία εύχομαι. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Καλό αγώνα. Θα τα ξαναπούμε μετά τις εκλογές κάποια στιγμή. Πάνω απ' όλα υγεία σε όλους. Υγεία και δύναμη. Και δύναμη. Και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.